Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ανέδειξε άλλη μια σοβαρή πτυχή της κρίσης, η οποία προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αυτή της επιζητιστικής, που φαίνεται ότι, κύριε Παπαδάκη, έχουμε μαζί μας τον Ευρωβουλευτή και μέρος της αναπληρωτής μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ακόμα δεν άγγιξε απτά τουλάχιστον αυτή της επιζητιστικής κρίσης. Είναι εξαρτημένη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κύριε Παπαδάκη, η Ρωσία, με συγχωρείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σχεδόν σε όλους τους τομείς σιτηρά, ακόμα και λοιπάσματα, προϊόντα τα οποία παράγονται λοιπάσματα. Έχετε δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στο Συμβούλιο πώς θα απεξαρτηθεί στον τομέα των τροφίμων η Ευρωπαϊκή Ένωση? Κυρία Μαύρο, αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις είναι αλυσιδωτές. Και δεν είναι μόνο σε έναν τομέα. Είναι οικονομικές οι επιπτώσεις, είναι στον ενεργειακό παράγοντα και βεβαίως είναι και στον επιζητιστικό. Αν αναλογιστούμε ότι οι τεράστιες ιδοβολώνες της Ρωσίας αλλά και της Ουκρανίας, οι οποίες προμήθευαν ολόκληρη την Ευρώπη με σιτηρά, έχουν σταματήσει να δίνουν όλα αυτά τα σιτηρά τα οποία δίναν τα προηγούμενα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των κοινωνιών της Ευρώπης και θα πρέπει να ανοίξουν κάποιες άλλες αγορές. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στον τομέα της ενέργειας. Πρέπει κάπου να στραφείς. Ξέρετε, μου θυμίζει λιγάκι την κρίση τότε με τις τοξικότητα της οικονομίας, όπου κάποιοι επένδυαν μονομερώς σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς και από τότε λένε κάποιοι ότι πρέπει να διασπούνται οι επενδύσεις ώστε ο κίνδυνος, η εξάρτηση να είναι πολύ λιγότερος. Mm. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στον επιστημιστικό τομέα. Άρα θα πρέπει η Ευρώπη να στραφεί αλλού, να μην εξαρτάται από καμία χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόλυτο βαθμό, διαφορετικά θα έχουμε τα φαινόμενα τα οποία έχουμε φτάσει σήμερα. Οι κατευθύνσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνονται, οι συστάσεις δίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να είμαι ειλικρινής, περιμένω περισσότερη δράση και ταχύτερα να λειτουργήσουν καλύτερα τα αναγκλαστικά από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βάση αυτών των συστάσεων που κοινωνία. Οι συστάσεις συγκεκριμένα σε τι αφορούν, κύριε Παπαδάκη? Να αυξηθεί, για παράδειγμα, η παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διασφαλιστούν αγορές εκτός Ευρώπης που θα είναι σε εισαγωγικά πιο ασφαλείς από ό,τι ήταν αυτές που είχαμε πριν? Όλα. Όλα. Σε όλους τους τομείς. Προσπάθεια για αύξηση της παραγωγής εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μειωθεί το ποσοστό εξάρτησης, αλλά και την ίδια στιγμή με κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες δεν θα είναι τόσο εύκολο να σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην προσπάθεια για προμήθεια όλων αυτών, τα οποία έχεις ανάγκη να εισάγεις. Άρα όλες αυτές οι καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με έναν ολιστικό τρόπο, όχι αποσπασματικά, όχι επιμέρους, και βεβαίως αυτό να γίνει έναν καλό μάθημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πώς θα πρέπει να αντιδρά. Σήμερα έχουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και έχουμε αυτή την κρίση. Αύριο μπορεί να έχουμε κάποιον άλλο, κάποια άλλη κρίση. Και δυστυχώς το κόστος το πληρώνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες. Κανένας πέραν του Ατλαντικού δεν το πληρώνει. Και αυτό θα είναι και ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο πρέπει να ληφθεί καλά υπόψη από τους σοφούς στο Βρυξελό. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαδάκη. Θα πρέπει η Ευρώπη να ανοίξει τα ταμεία της για στήριξη των κλάδων που επλήγησαν, και θα πρέπει αυτοί οι κλάδοι, όπως η Γεωργία για παράδειγμα, να σηκώσει το βάρος για τη διαφοροποίηση ακριβώς των μικρών? Γιατί σήμερα είχαμε και μια ανακοίνωση από πλευράς του Υπουργού Γεωργίας για στήριξη 8 εκατομμυρίων που αντιλαμβάνουμε είναι καθαρά εθνικά κονδύλια και δεν είναι ευρωπαϊκά ακόμα. Προφανώς θα πρέπει να στηρίξει, διαφορετικά η πολιτική των μέτρων θα αποτύχει. Ήδη βλέπουμε, όχι μόνο στην Κυπριακή κοινωνία, και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι υπόλοιποι λαοί να διαμαρτύρονται για τις επιπτώσεις που έχει στην καθημερινότητά τους. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει ώστε να απαμβλύνει όσο το δυνατόν περισσότερο αυτές τις επιπτώσεις. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει να βάλουμε, να χτυπήσουμε το χέρι μας στο τραπέζι. Κάποιες εταιρείες ευρωπαϊκές κάνουν υπερκέρδη αυτήν την περίοδο. Ας μειώσουν τα κέρδη τους, ας παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να μην πληρώνουν τον κόστος αυτής της κρίσης μονάχα οι λαοί της Ευρώπης, αλλά να την πληρώσουν και αυτοί οι οποίοι κερδίσουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Θα δούμε λοιπόν αν η Ευρώπη δείξει τα αντανακλαστικά που οφείλει για την αντιμετώπιση και αυτής της κρίσης.